Έχει ξεσπάσει μεγάλο άλλο, θα το δούμε σε λίγο, με Τατιάνα Στεφανίδου και την εκπομπή τη στον Α. Η οποία Τατιάνα Στεφανίδου βγήκε σήμερα και σήμερα. Σήμερα βέβαια ξεπέρασε το κάθε όριο και γι' αυτό έπαιρναν τηλεθεατές και έβριζαν στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Βγήκε ως η δικαστής η οποία έβγαλε και την αθωτική του Λιγνάδη. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Ούτε ο Κούγιας δεν είχε τέτοια λύσα για το Λιγνάδη όπως την είχε η Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί κύριε Τατιάνα τέτοια λύσα. Τι συμβαίνει. Ούτε ο άντρας σου να ήτανε. Ο άντρας σου να ήτανε δεν θα έκανες έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι σημαίνει με Τατιάνα Στεφανίδου, όπου οι τηλεθεατές έσπασαν το τηλεφωνικό κέντρο του τηλεοπτικού σταθμού Α, μας μεταφέρουν εργαζόμενοι του Α, αλλά και τηλεθεατές, οι οποίοι βομβάρδισαν και το δικό μας τηλεοπτικό σταθμό για να καταγγείλουν την παρουσιάστρια του Α, Τατιάνα Στεφανίδου. Ο εισαγγελέας δεν προφυλάξει τον Λιγνάδη και η Στεφανίδου τον αθωώνει σε ρόλο δικαστή. Πάμε παρακαλώ πολύ να δούμε το επίμαχο σημείο. Το οποίο μόνο που δεν κλαίει η κυρία Στεφανίδου βλέποντας τα ματάκια του Λιγνάδη. Για πάμε. Αθηνών. Ήταν σοκαρισμένο. Ζήτησε 4 φορές να επικοινωνήσει εκ νέου με τον δικηγόρο του. Επικοινώνησε τις 2. Προφανώς είχε ερωτήσεις όσον αφορά στην φυλάκισή του, αλλά και το τι μέλη γενέστε μέσα στις φυλακές. Δεν φαίνεται να έχει κοιμηθεί, να το πω έτσι, καλά, και μάλλον είναι πάρα πολύ λογικό, ενώ σήμερα το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, τον επισκέφθηκε και συγγενής του για να του μεταφέρει τα πράγματά του, τα οποία θα είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του και όσο παραμείνει στις φυλακές της Τρίπολης, όπως είπαμε πριν. Πάντως, άρα πολύ μεγάλη ανησυχία λοιπόν κρατάω για για το τι θα συμβεί στις φυλακές, σε ποιες φυλακές θα μεταχθεί. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ οργανωμένος. Είπαμε ότι κρατούσε ημερολόγιο όλα του τα χρόνια, έχει όλες τις ημερομηνίες. Έχει κρατούσε αποδείξεις, δηλαδή είχε ακόμη και εισιτήρια από το ταξίδι που έκανε στην Αίγυπτο. Το 2010, πριν 11 χρόνια, ένας άνθρωπος λοιπόν τόσο οργανωμένος έχει τη δικογραφία στα χέρια του και όλη τη νύχτα μας περιγράφεις, τη μελετάει, ακριβώς, την περνάει ξανά από το μυαλό του, ξανά και ξανά, ανήσυχος, βγαίνει από τα κρατητήρια τη νύχτα, παρακαλάει τους αστυνομικούς να του ανοίξουν, να τον αφήσουν να κάνει τηλέφωνα, του επέτρεψαν, είπες μόνο 2 τηλεφωνήματα. Και μέσα στη νύχτα, μελετώντας τη δικογραφία, παίρνει το δικηγόρο του. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος ναι μεν είναι τρομοκρατημένος και δείξαμε πριν τα μάτια του που φαίνονται πάνω από τη μάσκα και τα μάτια μιλούν, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Απ' την άλλη, εκτός από τον τρόμο του όμως, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει μάχες, καταλαβαίνουμε, και κάθεται, δεν το βάζει κάτω, διαβάζει τη δικογραφία και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στην ελληνική δικαιοσύνη. Έχεις κάτι να προσθέσεις, Θεοδόση? Βέβαια, μην ξεχνούμε ότι ο συνήγορος του κυρίου Λιγνάδη τις αμέσως επόμενες ημέρες θα καταθέσει ένσταση όσον αφορά την προφυλάκηση του κυρίου Λιγνάδη. Πέρα όμως από την ένσταση, όπως σας είπα, αν όχι σήμερα, σίγουρα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, και εξήγησα γιατί ίσως όχι σήμερα λόγω των απανωτών στάσεων εργασίας που έχουν προκηρύξει οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι σε όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Κατά πάσα πιθανότητα η μεταγωγή του λοιπόν θα γίνει. Μάλιστα. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο. Θα επανέλθουμε ξανά στην Γαβά. Η Γιώτα είναι και πάλι κοντά μας. Γιώτα μου, θα ήθελα να δούμε τα στοιχεία που αφορούν στο πρώτο βιασμό. Δηλαδή, ποια στοιχεία παρέθεσε ο Δημήτρης Λιγνάδης στο υπόμνημα που κατέθεσε. Δηλαδή, τι λέει για τον πρώτο βιασμό του 10, που είναι ο βιασμός του τότε 14χρονου Αιγύπτιου. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε με τη Γιώτα. Δούμε πρώτο το βίντεο και μετά τα στοιχεία αναλυτικά. Αρνείται τις κατηγορίες. Είναι ένα κομμάτι. Επειδή τώρα με δική εκπομπή τη Τατιάνα Στεφανίδου και την παρακολουθήσαμε, γιατί μας πήραν τηλέφωνο οι τηλεθεατές και βάλαμε κατευθείαν να δούμε το τι λέει. Κάποια στιγμή υπάρχει σε σημείο το οποίο δείχνει τα μάτια του κύριου Λιγνάδη σε φωτογραφία και αυτή λέει που είδαμε για τα ματάκια του, που είναι ο καθρέφτης της ψυχής του και ο καημένος
τρομαγμένα τα μάτια του. Δηλαδή πράγματα. Πράγματα τα οποία λες, μα τι λέει τώρα η Τατιάνα Στεφανίδου. Δεν την ακούσαμε να μιλάει για τα μάτια των κακοποιημένων παιδιών. Δεν την ακούσαμε να μιλάει για τα ματάκια των θυμάτων όταν έγινε προσπάθεια σήμερα την εκπομπή της να εκμηδενήσει τις καταγγελίες. Σε άλλο σημείο της εκπομπής της, και ξαναλέμε, τώρα ανέβηκε η εκπομπή της και προσπαθούμε αυτή την ώρα που μιλάμε να απομονώσουμε κάποια κομμάτια από την τόση ώρα διάρκεια της εκπομπής της, 2 ώρες κατά εκπομπή της. Σε άλλο σημείο προσπαθούσε και να πει ότι κάποια φωτογραφία η οποία υπήρχε δημοσιευμένη, ότι ήταν η χρονολογία που σίγουρα έχει δίκιο ο Λιγνάδης και οι καταγγέλλοντες λένε ψέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν είναι όμορφα και δεν τιμούν κανάλια και δημοσιογράφους. Οι τηλεθεατές να παίρνουν τηλέφωνο για να φωνάζουν. Να φωνάζουν γιατί προσπαθεί να γίνει μια υγειοποίηση του Λιγνάδη. Να έχει το τεκμήριο στους αθωότητες, το έχει. Και τα θύματα όμως θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Έτσι. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να διασύρουμε τα θύματα. Ξεχάσαμε το. Δηλαδή, κυρία Τατιάνα, τι έκανε σήμερα στην εκπομπή της. Έκανε το θηλυκό κούγια, έπαιρνε τα στοιχεία 1-1 και ως δικαστής έλεγε αυτό είναι ναι, το άλλο είναι όχι, ναι, όχι. Τι λες κύριε Τατιάνα μου, τι λες κύριε Τατιάνα, να βλέπω Στεφανίδου παρακαλώ. Τη φάτσα της να βλέπω. Τι λες κυρία Στεφανίδου. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Για μία ακόμα φορά τέτοια ατοπήματα. Οικογένειες δεν έχουν τα θύματα. Κοινωνικό περίγυρο δεν έχουν τα θύματα. Είσαι δικαστής. Δεν απλώς παρουσίασες το τι λέει ο καθένας. Έκανες όπως κάνουν οι εισαγγελείς, οι δικηγόροι. Και εσύ είσαι ρόλο δικαστή φυσικά. Έλεγε, τεκμηριώνει το ένα με το άλλο. Ναι, το τύπο αυτό και να οι φωτογραφίες που βρήκα, έλεγε η Στατιάνα μου. Να πω στοιχειοθετεί αυτό που είπε ο άνθρωπος, ήταν εκεί. Δεν ήταν εκεί. Μα δεν τρεπόμαστε λίγο. Ένας άνθρωπος οργανωμένος. Οργανωμένος. Αποδείξεις του, είπε πολύ, δηλαδή σε αυτά τα λίγα κιόλας. Τόσο οργανωμένο, εσύ έχεις καμιά απόδειξη 10 χρόνια αεροπορικού εισιτηρίου. Έλατε. Έλα τώρα. Έκανες ωραίες παρατηρήσεις χτες. Έλα τώρα. Για το αν υπάρχουν βίζες ή δεν υπάρχουν, για το αν τελικά πήγε ή δεν πήγε. Και πότε πήγε. Ή έδειξε μια μέρα ότι ήταν λέει στάδε του μήνα εκεί και την επόμενη του καταγγείλανε. Πώς είναι δυνατόν. Σε μια μέρα, κυρία μου, έχει πάει στην άλλο άκρη της γης σε 24 ώρες. Αεροπλανάκι. Ξέρεις τι σημαίνει αεροπλάνο. Το ξέρεις καλά. Στην Ελβετία συνέχεια πήγαινες, κυρία μου. Και στο Παρίσι θα αγοράσει τσάντες. Και στην Ιταλία για να σε ντύσουνε. Είναι και κοντινές αυτές οι αποστάσεις. Εδώ σε μία μέρα μέσα φτάνει σε Αμερική. Ο άλλο λέει και την κυρία Στεφανή, ναι, το ξέρει, ναι, και καλά, ναι, πώς λειτουργεί το σύστημα. Γιατί η καρταρόμπα της από το Μιλάνο, οι ντουλάπες δεν χωράνε. Άρα ξέρει. Πιο γρήγορα πας στο Μιλάνο παρά να πας Πειραιά και Φυσιά. Έτσι. Με κίνηση και ποτηλιάρισμα. Τι μας λένε τώρα. Προσπαθούν να κάνουν τι. Ο κόσμος λοιπόν γι' αυτό έχει συγχαθεί. Τους δημοσιογράφους, τα κανάλια και τους παρουσιαστές. Καλά βρίζει ο κόσμος όλους εμάς. Και έχουν πάρει και εμάς η μπάλα. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτούς. Φταίμε όλοι για και ούτε όλα, θέλουμε και εμείς να έχουμε σχέση με αυτούς. Γι' αυτό και για πολλούς από αυτούς είμαστε στο περιθώριο. Είμαστε στην blacklist και χαιρόμαστε και είμαστε υπερήφανοι να είμαστε σε αυτή την blacklist του βρώμικου συστήματος. Πάμε να δούμε το άλλο. Ό,τι μπορούμε έτσι να δούμε μια... κάτι γρήγορο. Πάμε. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να δούμε άλλο σημείο. Πάμε να δούμε για άλλο σημείο. Για να δούμε. Για να το δούμε παρακαλώ. Ζωντανά στον αέρα τώρα.
2018 με αυτή την φωτογραφία. Mm-hmm. Πώς γίνεται να λέτε ότι η φωτογραφία λοιπόν είναι το από 2015. Η εξήγηση που μου δόθηκε από το περιβάλλον της υπεράσπισης του κυρίου Λιγνάδη, η εξήγηση λοιπόν που μου δόθηκε είναι ότι αυτή εδώ η φωτογραφία είναι από την ίδια περίοδο και η μοναδική φορά που ήρθε η ανιψιά του Λιγνάδη στην Ιθάκη ήταν εκείνο το ταξίδι, το 15. Και μάλιστα μου είπαν ότι αν παρατηρήσεις, το κοριτσάκι είναι μικρό, έχει την ίδια ηλικία. Το 2018, αν ήταν από το 2018 η φωτογραφία, το κοριτσάκι θα ήταν πολύ μεγαλύτερο και υπάρχουν φωτογραφίες από το 2018 που αποδεικνύουν ότι το κοριτσάκι έχει άλλο ύψος και είναι πολύ πιο μεγάλο. Και η φωτογραφία είναι από τότε, απλώς την έχει ανεβάσει ο Λιγνάδης το 2018 ως ανάμνηση. Αυτή η εξήγηση μου δόθηκε. Τώρα, αν είναι αληθής, αν δεν είναι αληθής, δεν είμαι. Ναι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς κάποιων. Δεν θα το αποφασίσω εγώ. Αυτό είναι τεκμήριο το οποίο έχει δοθεί στην ελληνική δικαιοσύνη και εκείνη δεν θα το κρίνει. Θα αυτό αξιολογήσει λοιπόν όλα αυτά. Αυτό είναι. Είναι το κοριτσάκι το ίδιο με το οποίο χόρευε στις φρίκες η ανιψιά του. Λοιπόν, αυτά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι μετά τις διαφημίσεις. Μάλιστα. Άρα λέει όχι. Άκουσες τι είπε, με συγχωρείς, γιατί δεν θα τρελαθώ κι εγώ. Αυτό μου είπανε, αυτές τις εξηγήσεις μου δώσανε. Ως ανακρίτρια, κυρία Στεφανίδου, η ανακρίτρια Τετιάνα Στεφανίδου. Ποιος της τα είπε δηλαδή, της κυρίας Στεφανίδου αυτά. Το είπε, από το περιβάλλον της υπεράσπισης Λιγνάδη, του ήταν ξεκάθαρη. Μάλιστα. Το είπε. Άρα λοιπόν έχει ανοιχτή γραμμή και το είπε. Ναι, αυτή τη γραμμή. Το είπε. Έτσι. Μα το είπε. Μάλιστα. Ξεκάθαρη ήτανε. Το είπε. Από την... Το περιβάλλον της υπεράσπισης. Από το περιβάλλον της υπεράσπισης Λιγνάδη. Τώρα ποιος είναι. Πολύ αναλυτικά τις τα είπα. Τόσο ανάλυση. Τόσο ανάλυση. Τόσο ανάλυση. Ούτε στο δικαστήριο να ήμασταν. Έτσι. Καρέ, καρέ. Καρέ, καρέ. Καρέ, καρέ. Και ο κόσμος εξοργισμένος. Πού πας, δε Στεφανίδου, τι είναι αυτά τα μπιέλες. Τι είναι αυτά που κάνεις. Μπορείς. Ως δημοσιογράφος έχεις χρέος και υποχρέωση να ακούς και τη μια πλευρά και την άλλη. Πολύ σωστά. Αλλά όχι να το παίζεις δικαστήνα και να κυρώνεις. Να και να κυρώνεις στοιχεία της δικογραφίας είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Εμείς εδώ και άλλοι συνάδελφοι τι έχουν πει. Λέμε καταδικάζουμε τους παιδεραστές, τους παιδόφιλους και τους εγκληματίες. Δεν πήραμε καρέ-καρέ το τι λέει κάθε μια πλευρά, να κυρώνουμε ή να ενισχύουμε ή να λέμε είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Αυτό το κάνει ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, οι εισαγγελικές αρχές, οι ιδιωτικές αρχές. Από πότε έγιναν οι παρουσιαστές τηλεδικαστές, κυρία Στεφανίδου. Από πότε. Δικαστήριο κάνεις εκπομπή σου, που παρουσιάζεις ένα-ένα τα τεκμήρια τις κατηγορίες αθωότητας. Έτσι. Ποιος σου δώσε αυτό το δικαίωμα. Και εδώ θα πρέπει να παρέμβει η Ένωση Συντακτών. Από πού και ως πού. Τηλεδικαστήριο. Ένα-ένα τα στοιχεία. Άκυρο αυτό. Ναι, έτσι είναι αυτό. Ναι, έτσι είναι. Από πού και ως πού, κυρά μου. Από πού και ως πού. Η Ένωση Συντακτών, να ξέρεις ότι επεμβαίνει όταν είναι μέλος της κάποιος και δεν ξέρω αν είναι μέλος της Ιγυρίας. Ήτανε μέλος σίγουρα, κύριε Σωμανίδη. Άλλο είναι. Κάποια στιγμή την είχαν διαγράψει για κάποια διαφήμιση που είχε κάνει. Λογικά θα πρέπει να έχει επανέλθει. Και μένουμε εδώ γιατί ο κόσμος βράζει. Βράζει γιατί έχει συχαθεί αυτά τα οποία βλέπει και ακούει στην τηλεόραση. Έλεος! Έλεος, κύριοι και κυρίες! Έλεος!